Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας Τζουβάνας, Printech, είμαι ο Software Product Development Manager. Είμαι μαζί με τον Διονύση τον Αθανασόπουλο, είναι ο Software Architect της ομάδας μας. Και σήμερα αυτό που αποφασίσαμε να σας πούμε, είναι να σας πούμε ένα story, μια ιστορία. Τι ιστορία? Ένα Software Stack Transformation Story. Δηλαδή πώς ξεκινήσαμε από ένα συγκεκριμένο Software Stack και καταλήξαμε σε ένα διαφορετικό, με βάση τα καινούργια requirements που μας ήρθανε. Και πώς καταφέραμε ουσιαστικά να κάνουμε update το code base που έχουμε. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε την ιστορία, λίγα λογάκια για το ποιοι είμαστε, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις. Λοιπόν, τι είναι η Printech? Η Printech είναι μια εταιρεία με 30 χρόνια παρουσία στο χώρο. Είμαστε σε 16 χώρες και συνολικά έχουμε σχεδόν 1.000 υπαλλήλους. Αν σημαίνει κάτι, από άποψη οικονομική, πέρσι ο όμιλος, το σύνολο των εταιριών, έφερε ένα revenue 121 εκατομμύρια. Η Printech όμως με τι ασχολείται? Η νούμερο ένα ουσιαστικά σχολεία της Printech είναι τα e-payment συστήματα. Βλέπετε πάνω αριστερά μια εικόνα με το POS. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει όλοι σας συναλλαγές με POS. Στο 60% του στόλου και περισσότερο ίσως, θα βρούμε μέσα software Printech. Ποιο άλλο κομμάτι υπάρχει? Υπάρχει το κομμάτι του security compliance. Η Printech έχει πολύ δυνατή παρουσία, κυρίως με χρήση περιφερειακών και κομμάτι υπογραφών. Έχουμε πολύ δυνατή παρουσία σε digital transformation projects, το οποίο και έχουμε ουσιαστικά κάνει υλοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες τράπεζες. Analytics και BI, το οποίο είναι ένα module το οποίο ουσιαστικά κουμπώνει στα υπόλοιπα. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό από την Printech, τα self-service κανάλια. Σήμερα η ιστορία που θα σας πω είναι μέσα από τα self-service κανάλια. Και αν έχετε όλοι σας κάνει συναλλαγή με ATM ή έχετε πάει σε κάποιο κατάστημα και έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα μηχανήματα αυτομάτων πληρωμών, τότε έχετε χρησιμοποιήσει κι εσείς, έχετε τρέξει τον κώδικα της Printech. Πάμε να δούμε. Είπαμε ότι θα σας πούμε μια ιστορία. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία? Η ιστορία ξεκινάει από μια WPF εφαρμογή. Οπότε πριν από χρόνια, σαν Printech αποφασίζουμε να κάνουμε μια υλοποίηση. Και η υλοποίηση αυτή ποια είναι? Είναι μια υλοποίηση η οποία μια εφαρμογή μπορεί να τρέχει σε διαφορετικά μηχανήματα, να μπορεί να κάνει integrate με διαφορετικά περιφερειακά και την ίδια στιγμή να δίνει στον πελάτη ένα user interface για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Οπότε εσείς, σαν πελάτης της τράπεζας, πηγαίνετε σε ένα self-service κανάλι, βλέπετε ένα UI, μπορείτε να εκτελέσετε κάποια actions, η εφαρμογή διαχειρίζεται τα περιφερειακά, βάζετε την κάρτα σας, βάζετε την υπογραφή σας, μιλάμε με το server μας και ολοκληρώνουμε τη συναλλαγή. Συστημικά, πώς λειτουργεί αυτό? Έχουμε την WP εφαρμογή μας, έχουμε έναν WCF server, δηλαδή χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το stack της Microsoft, και επειδή οι τράπεζες έχουν αναγκαστικά και κάποια back-end συστήματα που να κάνουμε integrate, όλο αυτό το σύστημα τι θα κάνει? Θα κάνει integrate με τα API, με τα τραπεζικά APIs. Πάμε να δούμε τώρα. Need for transformation. Ok, change, αλλά change for what? Λοιπόν, έρχονται λοιπόν οι πελάτες μας και μας λένε ότι πολύ καλά, έχεις ένα κανάλι το οποίο εξυπηρετεί τους πελάτες μου, όμως εγώ τώρα θέλω να βάλω additional functionality. Ποιο functionality είναι αυτό? Θέλω να έχω έναν remote operator. Δηλαδή θέλω να έχω έναν άνθρωπο που remotely να μπορεί να κάνει assist. Πώς θα κάνει assist? Θα μπορέσει να κάνει assist μέσα από το video channel. Δηλαδή θέλω ο remote teller μου, ο οποίος είναι σε ένα άλλο μέρος, να μπορεί να είναι σε video conference, είτε με τον πελάτη μου, είτε και με κάποιον τρίτο ακόμα. Για παράδειγμα, έναν δεύτερο operator. Και πώς, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτή η επικοινωνία? Αυτή η επικοινωνία πρέπει να έχει χαρακτηριστικά advanced, του στυλ screen sharing, για παράδειγμα. Ότι εγώ σαν operator θέλω να δείξω κάτι στον πελάτη μου, τώρα, real time. Αυτά είναι τα requirements? Όχι, δεν είναι μόνο αυτά, γιατί αφού ακούσαμε αυτά από τον πελάτη, έρχεται και ο product owner της εταιρείας και λέει ότι, ξέρεις κάτι, αφού θα το κάνεις αυτό, θέλω να το κάνεις και productize. Δηλαδή μην το κάνεις μία φορά και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, θέλω να το κάνεις modular για να μπορεί να μπει στο portfolio της Printech. Okay. Και ξέρεις κάτι, αφού θα το κάνεις, θα πρέπει να το κάνεις και universally accessible. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα μπει σε μια εγκατάσταση και θα μείνει εκεί. Θέλω να το χρησιμοποιώ όταν πάω στις διακοπές μου, να χρησιμοποιώ την Azure εγκατάσταση. Okay.
Οπότε, πού θέλω να καταλήξω, δηλαδή θα κάνω αυτό το transformation story για να καταλήξω πού. Να σκιαγραφίσουμε τι θέλω να κάνουμε. Οπότε έχουμε έναν πελάτη, ο οποίος είναι μπροστά σε ένα super duper advanced μηχάνημα και πίσω από αυτό το μηχάνημα κάπου υπάρχουν κάποιοι remote tellers. Τι θέλω να κάνει ο πελάτης μου? Ο πελάτης μου θέλω να μπορεί να κάνει τις συναλλαγές. Το κόκκινο είναι το pointer, thank you. Λοιπόν, θέλω να κάνει... δεν ξέρω αν το βλέπετε. Θέλω να κάνει συναλλαγές, θέλω να κάνει πληρωμές, θέλω μπορεί να βάζει μέσα τα checks του, θέλω να κάνει προφανώς καταθέσεις και αναλήψεις και θέλω να υπογράφει τα document που θα του στέλνω. Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό για το σύστημά μου? Το σύστημά μου από την άλλη μεριά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει μια λογική queuing για τους operator, θα πρέπει να έχει μια λογική routing, θα πρέπει να υπάρχει remote handling. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο θέλω να καταλήξω. Βλέπετε κάποιο issue? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Είναι έτοιμο? Λοιπόν, ποια είναι τα issues? Ένα, η λογική του operator. Δεν έχω καν τον operator. Έχω ένα αρχικό σύστημα που έχει μια εφαρμογή, είναι μέσα σε ένα μηχάνημα, βλέπει τον πελάτη και that's it. Και ξαφνικά μπαίνει η έννοια του operator. Okay. Άλλο, υπάρχει το βίντεο κανάλι. Η αρχική εφαρμογή έχει βίντεο κανάλι? Όχι. I have to know how to video. Και προφανώς σε κάποια φάση πρέπει να καταλήξω και στο OK, ας το κάνω productize, ας το δώσω στην τράπεζα, αλλά ας το δώσω και σε κάποιον άλλο πελάτη που απλά χρησιμοποιεί το web του. Πάμε λοιπόν. Τι είπαμε στην αρχή? Στην αρχή είπαμε ότι εμείς είμαστε και product development team. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα αμυγές κομμάτι του ρόλου μας είναι να κάνουμε και ένα κομμάτι research. Δηλαδή, εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα και θα ψάξουμε και θα για να... Οπότε καθίσαμε και είπαμε, okay, θέλω να κάνω βίντεο, θέλω να βάλω το βίντεο στη λογική μου. How, πώς? Ψάξαμε, βρήκαμε τα πρωτόκολλα, σκεφτήκαμε όπως σας σκεφτόσασταν και εσείς, ότι πού χρησιμοποιώ βίντεο καθημερινά, υπάρχουν εφαρμογές που το κάνουν ήδη. Πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε στο WebRTC πρωτόκολλο. Τι είναι το WebRTC? Υπάρχει, χεράκια θέλω να δω, πόσοι από εσάς ξέρουν το WebRTC? Okay, εσύ δεν μετράς. Λοιπόν, τι είναι το WebRTC? WebRTC stands for Web Real-Time Communication, δηλαδή είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο μας επιτρέπει τι να κάνουμε? Real-Time Audio-Video Communication between peers. Σε ποιες πλατφόρμες παίζει? Παίζει mobile web πλατφόρμες. Okay, καλό, sounds good, Αυτό θέλω μόνο? Όχι, δεν θέλω αυτό. Γιατί βρίσκομαι στα αρχικά requirements, βρίσκομαι μέσα σε μια τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η τράπεζα θα πρέπει να ικανοποιήσει legislation, θα βάλει extra requirements του στυλ. Ξέρεις κάτι, όλα αυτά, αυτή τη βίντεο συναλλαγή για την οποία συζητάμε, προφανώς και θα μου την κάνεις record και θα μου την κάνεις και transcode και θα μου δώσεις ένα functionality το οποίο it's not directly related to operator and customer, είναι related σε κάποιους άλλους ρόλους. Τι σημαίνει αυτό για μένα? Ότι αρχικά πρέπει τα streams να τα διαχειριστώ και να τα έχω κάπου κεντρικά. Google around, how other people do that, πώς γίνεται αυτό, research and development πάλι. Καταλήγουμε στη λογική και στην λέξη ουσιαστικά του media server, δηλαδή. Τι είναι ο media server? Είναι ένα component το οποίο έχει ακριβώς τη δυνατότητα να μπορεί να διαχειρίζεται streams. Οπότε φαίνεται σιγά σιγά να έχω αρχίσει να σκιαγραφώ μια λύση. Και αυτή η λύση από τι αποτελείται? Από το WebRTC σαν πρωτόκολλο και από τον Currendo, ο οποίος ο Currendo τι είναι? Είναι ένα open source implementation ενός media server. Πάμε να δούμε ένα παραδειγματάκι αυτό για να μας έρθει λίγο καλύτερα. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε τρεις πελάτες, ή μάλλον τρεις participants, ας το πούμε. Ένας χρησιμοποιεί το laptop, ένας δεύτερος το tablet και ένας τρίτος το mobile τηλέφωνό του. Ο καθένας από αυτούς θα κάνει exchange με τους άλλους τα media streams through what? Through Currendo, που Currendo equals media server. Και ο media server αυτός θα μας δώσει και τη δυνατότητα να έχουμε back-end side πληροφορία, η οποία μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη από την τράπεζα. Για το δεύτερο κομμάτι θα συνέχισε ο Διονύσης. Ποιο... δεξιά πέμπτη. Ωραία. Είδαμε λοιπόν, όπως πολύ ωραία μας εξήγησε ο Κώστας, πώς μέσα από το κομμάτι του R&D προέκυψαν οι τεχνολογίες WebRTC και Currendo.
Έχοντας λοιπόν σαν βάση το WebRTC, φεύγουμε από τον κόσμο του desktop και μεταβαίνουμε σε web τεχνολογίες. Το ερώτημα εδώ πέρα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι τι θα κάνουμε με το presentation layer. Προηγουμένως είχαμε μια WPF εφαρμογή. Αυτός είναι και ο προτινόμενος τρόπος από τη Microsoft όσο αφορά παραθυρικά περιβάλλοντα και desktop εφαρμογές. Τώρα όμως θέλουμε να φτιάξουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα UI το οποίο θα είναι σύγχρονο, θα είναι user friendly και τι θα έχει, όλα αυτά τα γνωρίσματα τα οποία έχει ένα μοντέρνο single page application. Αξιολογήσαμε λοιπόν διάφορες τεχνολογίες που θα το κάνουν αυτό εφικτό. Και πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε στην Angular. Angular μαζί με TypeScript βέβαια. Πόσοι από εσάς έχουν ασχοληθεί με Angular? Okay. Πόσοι έχουν ασχοληθεί με κάποιο άλλο framework για single page application? Εντάξει, λιγότεροι. Ωραία. Τι είναι λοιπόν η Angular? Είναι ένα open source framework που ξεκίνησε από τους μηχανικούς της Google. Αυτή τη στιγμή, μόλις χθες, έχουμε επίσημα την έκδοση 6. Αναπτύσσεται συνεχώς και είναι μια πολύ δυνατή τεχνολογία όσο αφορά το front-end development. Είπαμε προηγουμένως ότι χρησιμοποίησαμε Angular μαζί με TypeScript. Ακριβώς αυτός ο λόγος ήταν που επιλέξαμε, μάλλον ένας από τους λόγους ήταν και η TypeScript. Τι μας δίνει λοιπόν η TypeScript? Η TypeScript μας δείχνει τον object-oriented προγραμματισμό. Μας δίνει τα interfaces, μας δίνει inheritance, μας δίνει όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει σαν .NET developers. Δεν μας δίνει μόνο αυτό, μας δίνει και το static typing, πολύ σημαντικό όσο αφορά την ανάπτυξη και το χρόνο που χρειαζόμαστε για να βρούμε λάθη και να κάνουμε troubleshooting. Ωραία. Τώρα, μόνη της η Angular μπορεί να αντικαταστήσει όλο αυτό το functionality που είχαμε προηγουμένως μέσα σε μία WPF εφαρμογή? Όχι, δεν μπορεί. Έχουμε κάποια limitations, τα οποία είναι τα εξής. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να διαβάσουμε και να γράψουμε σε κάποια αρχεία. Δεν μπορούμε να στείλουμε δεδομένα στη σηριακή πόρτα, το οποίο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το δικό μας functionality, γιατί έχουμε να κάνουμε, όπως είπε ο Κώστας, με περιφερειακά. Δηλαδή, στέλνουμε εντολές να ενεργοποιηθούν οι scanners, να στείλουμε κάτι για εκτύπωση, να επικοινωνήσουμε με ένα εξωτερικό process. Για να καλύψουμε όλο αυτό το functionality, δημιουργήσαμε τοπικά κάποια services. Η τεχνολογία που επιλέξαμε για αυτά τα services είναι πάλι μέσα από το Microsoft Stack, είναι .NET Core. .NET Core, πόσοι έχουν επαφή? Okay. Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν για το .NET Core. Είναι ένα open source cross-platform framework από τη Microsoft. Ξεκίνησε το 2016. Αυτή τη στιγμή είναι στην έκδοση 2.1, σε preview. Είναι ένα framework το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και συνεχώς νέα features προστίθεται από το .NET Framework, γίνονται δηλαδή migrate σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα. Πάμε να δούμε λοιπόν, κάνοντας ένα βήμα πίσω, τι καταφέραμε με αυτό το transformation. Καταφέραμε να έχουμε μια εφαρμογή η οποία πλέον μπορεί να στηθεί σε ένα μηχάνημα που τρέχει Linux. Βελτιώσαμε το performance. Γιατί? Γιατί το .NET Core είναι ένα modular lightweight framework που έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ καλύτερο performance από το κλασικό .NET Framework. Και καταφέραμε και κάτι άλλο. Καταφέραμε να μην ασχοληθούμε τόσο με το design και να αλλάζουμε XAML αρχεία όπως κάναμε προηγουμένως στο WPF, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε αυτό το functionality σε κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι experts στο UI και στο design, και να μας δώσουν αυτοί HTML και CSS templates. Και εμείς αυτά να τα κουμπώσουμε στην εφαρμογή μας. Οπότε τι κερδίζουμε με αυτό? Έχουμε περισσότερο χρόνο σαν ομάδα να αφοσιωθούμε με το core business, να αφοσιωθούμε στο πώς θα υλοποιήσουμε σωστά τα προϊόντα, έτσι ώστε να καλύψουν τις επιχειρηματικές ανάγκες τις οποίες μας έχει θέσει ο product owner. Τι κάναμε λοιπόν? Ξεφορτωθήκαμε το WPF, φτιάξαμε μια ωραία Angular εφαρμογή, μοντέρνα, την οποία είναι αυτή που πλέον βλέπει ο πελάτης, ο οποίος είναι μπροστά στο κιόσκι. Μία αντίστοιχη εφαρμογή με παρόμοιο software stack φτιάξαμε για τον operator. Είδαμε πώς στήσαμε τον Currento Media Server σε ένα virtual PC το οποίο τρέχει Linux. Και τώρα αυτό που μένει να κάνουμε είναι να κουμπώσουμε και να συμπληρώσουμε το puzzle. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα service. Ένα service το οποίο θα αναλάβει
να παίρνει πληροφορία από τη μία εφαρμογή και να τη μεταφέρει στην άλλη πλευρά. Να υποθέσουμε ένα παράδειγμα απλό. Έχει έρθει ο πελάτης, είναι μπροστά στο κατάστημα και μιλάει με τον χρήστη μέσω της τεχνολογίας WebRTC που είπαμε. Θέλει λοιπόν αυτός ο πελάτης να σκανάρει ένα έγγραφο. Θα πρέπει μέσα από την Angular εφαρμογή του operator να φύγει μια εντολή, η οποία θα φτάσει στην άλλη πλευρά, θα μιλήσει με τον .NET Core Service που τρέχει από πίσω χωρίς να το βλέπει ο πελάτης και θα ενεργοποιήσει τον σκάνερ. Μόλις ο πελάτης εισάγει το έγγραφο, θα πρέπει αυτή η πληροφορία πάλι να περάσει μέσα από αυτό το service το οποίο έχουμε δημιουργήσει, να φτάσει στην άλλη πλευρά και να εμφανιστεί κάπως ένα ωραίο UI για να το δει ο operator. Αυτή η επικοινωνία, η οποία μόλις τώρα περιγράψαμε, τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να είναι real time. Θέλουμε δηλαδή όσο το δυνατόν γρηγορότερη και καλύτερη απεικόνηση. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε σαν πρωτόκολλο μετάδοση τα WebSockets. WebSockets είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας όπου υποστηρίζει full duplex εφαρμογές. Full duplex, συγγνώμη, επικοινωνία. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει ένα μικρό service το οποίο έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάτι άλλο που κάνει αυτό το service, το οποίο δεν αναφέραμε προηγουμένως, είναι όσο αφορά το WebRTC. Δεν μπήκαμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για να μην σας κουράσουμε. Το WebRTC, όταν θέλει να δημιουργήσει το connection μεταξύ δύο ή περισσότερων peers, πρέπει να ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα, για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, χρειάζονται ένα signaling μηχανισμό. Αυτός ο signaling μηχανισμός, λοιπόν, είναι και αυτός κομμάτι αυτού του service. Άρα αυτό το service, αυτό που κάνει είναι, έχει εκτελεί μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία και είναι να μεταφέρει τη πληροφορία από τη μία πλευρά στην άλλη. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τη φιλοσοφία που είχαμε προηγουμένως? Καμία. Πριν είχαμε ένα μονολιθικό σερβερ, ο οποίος έτρεχε WCF. Είχαμε στήσει βέβαια τα κατάλληλα bindings σε NetCP και HTTP για να υπάρχει επικοινωνία από την WPF εφαρμογή μας. Αλλά ήταν ένας σερβερ. Ένα σερβερ που έκανε τα πάντα. Τώρα ξεκινήσαμε δημιουργώντας ένα μικρό service, το οποίο, όπως είπαμε, έχει πολύ συγκεκριμένη λειτουργία. Να μεταφέρει την πληροφορία και τα μηνύματα από τη μία πλευρά, από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Είναι όμως τώρα ικανό ένα service από μόνο του αυτό να αντικαταστήσει όλο το functionality που είχαμε σε έναν τεράστιο WCF server που ήταν host στον IIS? Η απάντηση είναι όχι. Χρειαζόμαστε και άλλα services. Χρειαζόμαστε ένα service το οποίο θα κάνει authentication, θα κάνει δηλαδή generate tokens. Χρειαζόμαστε ένα άλλο service το οποίο θα διαχειρίζεται τις συναλλαγές και θα τις καταγράφει σε μία βάση. Χρειαζόμαστε ένα άλλο service που θα κάνει το monitoring όλης αυτής της εφαρμογής, να βλέπει την κατάσταση των περιφερειακών, να βλέπει πόσοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι απάνω ανά πάσα στιγμή. Και χρειαζόμαστε αρκετά τέτοια service που το καθένα να έχει μία συγκεκριμένη λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταφεύγουμε σε ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής στο server που είναι γνωστό στις μέρες μας ως microservices. Τι κάνουμε δηλαδή? Επιλέγουμε αυτό το μοντέλο αρχιτεκτονικής. Έχουμε κάποιο αυξημένο complexity, αλλά κερδίζουμε πολλά. Κερδίζουμε ότι έχουμε καταρχήν αυτόνομα services, ανεξάρτητα, που το πιο σημαντικό είναι ότι το καθένα από αυτά εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο business domain. Το καθένα από αυτά είναι ανεξάρτητο, μπορεί να γίνει deploy ξεχωριστά. Μπορούμε να αναθέσουμε σε μια ομάδα να φτιάξει ένα service με τεχνολογία .NET Core και να το κάνει deploy στο Azure Infrastructure που έχουμε. Σε μια άλλη ομάδα να στήσει ένα Node.js service και να το έχει τοπικά on-premises. Ένα άλλο service να γράφει, να επικοινωνεί με μια βάση MongoDB, ενώ άλλο ένα αντίστοιχο να κρίνουμε ότι είναι καλύτερο να μιλάει με έναν SQL server. Έχουμε δηλαδή αυτό το flexibility, που όταν μιλάμε για μια εφαρμογή η οποία είναι πολύπλοκη σαν τη δική μας, σε βάθος χρόνου αυτό μας βοηθάει και κάνει την ανάπτυξη και τη συντήρηση αυτού του προϊόντος εφικτή. Κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία transformation που περιγράψαμε μαζί με τον Κώστα. Τι καταφέραμε λοιπόν και τι κάναμε? Ξεκινήσαμε εκμεταλλευόμενοι τα requirements και την ανάγκη ενός πελάτη και με βάση αυτό και εκμεταλλευόμενοι και την κουλτούρα της εταιρείας η οποία έχει στο DNA της το innovation, μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε και να αλλάξουμε τελείως το software stack που χρησιμοποιούμε.
Να φύγουμε από desktop τεχνολογία και να καλύψουμε τον κόσμο του web. Να πάμε να δούμε την Angular και τα .NET Core αντίστοιχα, ενώ προηγουμένως είχαμε WPF. Να φύγουμε από ένα μονολιθικό σερβερ και να πάμε στα microservices και να δούμε και μέσα από το κομμάτι του R&D πώς καταλήξαμε στο WebRTC σε συνδυασμό με τον Currento Media Server. Κάπου εδώ λοιπόν κλείνει η παρουσίασή μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και είμαστε ανοιχτοί στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερωτήσεις, γιατί πάντα εγώ έχω μία. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι. Μας παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία τη δουλειά σας. Ήταν πολύ έντονη έτσι, η παρουσία. Θέλω λίγο να μας πείτε κάποια πράγματα για την εταιρεία, γιατί είδα δύο ανθρώπους πολύ έτσι, παθιασμένους με τη δουλειά τους. Άρα αυτή η εταιρεία κάτι κάνει για να είστε τόσο παθιασμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο από εσάς να βγαίνει, να αναβλύζει. Κάτι κάνει. Οπότε θα ήθελα λίγα λόγια για την εταιρεία, που είναι, πόσος κόσμος είναι, κάποια πράγματα έτσι, γιατί όλα τα παιδιά εδώ είναι προγραμματιστές οι οποίοι είναι στην αγορά εργασίας. Υπάρχει περίπτερο βέβαια, θα πάτε να τα μάθετε καλύτερα, αλλά ας μας πείτε και εσείς κάποια πράγματα σαν developers προς τους developers. Κάνοντας focus περισσότερο στο development κομμάτι, ναι, ή γενικά στην εταιρεία. Όπως σου βγαίνει. Γενικά, η ελληνική εταιρεία είναι γύρω στα 150-160 άτομα. Προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε παρουσία σε τεχνολογίες οι οποίες θα δώσουν ένα competitive edge. Δηλαδή, για παράδειγμα, σαν εταιρεία φέραμε την υπογραφή, αν πάτε σε ένα τραπεζικό κατάστημα, στα περισσότερα μάλλον, θα δείτε ότι έχετε πλέον τη δυνατότητα να υπογράψετε και ηλεκτρονικά. Η εταιρεία δηλαδή προσπαθεί πάντα να βρίσκει εκείνους τους τομείς τεχνολογικά, για να μπορέσει να έχει την ικανότητα να συνεχίσει αυτό το innovation. Τώρα, για το αυτό που είπατε, ότι κατά πόσο είμαστε παθιασμένοι κτλ. Αυτή τη στιγμή στην Printech, και πραγματικά με όλα αυτά τα χρόνια, εμπειρίας που έχω, στην Printech υπάρχει μια software development ομάδα, η οποία δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάω στην Google ή στην Amazon ή whatever και θα βρω μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, το expertise που υπάρχει, η διάθεση, η αγάπη, το μεράκι για αυτό που κάνουμε, εμφανίζεται κάθε μέρα, φαίνεται κάθε μέρα. Και είναι αδύνατο να κάνεις τέτοιου τύπου projects και αδύνατο να κάνεις τέτοιου τύπου προϊόντα, αν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Αυτή η αγάπη, εντάξει, θεωρώ ότι είναι σε κάποιους από εμάς είναι έμφυτη. Πολλοί από εμάς έχουμε πάθος, έχουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε, για το software. Προφανώς και καλλιεργείται στην εταιρεία. Νομίζω μόνο και μόνο ότι άμα βρεθείς δίπλα σε μια τέτοια ομάδα, δεν μπορεί, θα σε κολλήσουν, θα το πάρεις κι εσύ. Τώρα για το κομμάτι το εμπορικό της εταιρείας, είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή. Το εμπορικό, όχι τόσο αυτό, δηλαδή εγώ αυτό ήθελα να πει. Ναι, ναι. Το πάθος, οπότε όταν είσαι προγραμματιστής πρέπει να έχεις πάθος για τη δουλειά σου. Αλλά και όταν και η εταιρεία σε υποστηρίζει να το βγάλεις προς τα έξω. Και όχι μόνο αυτό. Εντάξει, νομίζω το είπαμε και πριν. Εμείς είμαστε στην product development ομάδα. Δηλαδή, η εταιρεία έχει αποφασίσει στρατηγικά και έχει κάνει το εξής. Έχει πει ότι θα φτιάξω μια ομάδα η οποία θα φτιάχνει νέα προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα roadmap και λέμε τι μπορεί να πουλήσει. Υπάρχουν όλη αυτή η διαδικασία που θα μας δώσει τις καινούργιες ιδέες. Και οι καινούργιες ιδέες γίνονται σιγά σιγά υλοποίηση. Τέλεια. Ερωτήσεις, παιδιά. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε πριν στην παρουσίαση ότι δώσατε το κομμάτι του UI να το κάνει μια τρίτη εταιρεία. Όχι, όχι. Αυτό που είπε ο Διονύσης είναι το εξής, ότι αφού καταφέραμε και αλλάξαμε το software stack και περάσαμε από WPF, ουσιαστικά σε web τεχνολογία, πλέον έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλει να έρθει το marketing της τράπεζας και να σου δώσει το HTML, να της πεις no problem, φέρε μου το HTML και δεν κάνω τίποτα. Αυτό. Άλλες ερωτήσεις, παιδιά? Κάτι? Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.